Αγαπητοί τηλεθεατές, γεια σας. Νομίζω ότι οι μέρες του 2012 φτάσανε πλέον στο τέλος. Μεθαύριο εντός εισαγωγικών να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα και την πρωτοχρονιά μετά από μια εβδομάδα πάλι. Όπως καταλαβαίνετε, η πρώτη του Γενάρη λέγεται ότι θα είναι πολύ έτσι σημαδιακή ημερομηνία, δεδομένου ότι το 2013 κατά μέγα μέρος θα είναι δύσκολο για όλους μας, και για σας και για μας και για τους άλλους, για όλους μας, αλλά το κυριότερο είναι να μπορέσουμε να ζήσουμε, έστω με λιγότερα μεν, αλλά να μπορέσουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Η αξιοπρέπεια εντός εισαγωγικών βέβαια, γιατί όταν δεν έχεις να πληρώσεις το ρεύμα και θα σου κόψουν το φως, ή όταν δεν έχεις να πληρώσεις τα φάρμακά σου και τα πρέπει να τα πληρώσεις γιατί διαφορετικά θα πάθεις κόμμα και ούτω καθεξής. Αυτά όλα όμως θέλω να πιστεύω ότι θα τα προσπεράσουμε και πολύ σύντομα θα γίνει μια αναβάθμιση στη ζωή μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κρατηθούμε και να αντιμετωπίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Είναι γεγονός ότι με τις τελευταίες εξελίξεις έχουμε κάποια αισιοδοξία. Εγώ τουλάχιστον σε προσωπική βάση αισιοδοξώ ότι θα πάμε καλύτερα. Με αυτή την ευκαιρία όμως παρακαλέσαμε τον κύριο Δήμαρχο, τον Δήμαρχο της Σπάρτης, της πρωτεύουσας του νομού, τον κύριο Σταύρο Αργυτάκο, να έρθει κοντά μας να μιλήσουμε για τα θέματα τα δημοτικά, τι κάναμε, τι δεν κάναμε, τι προοπτικές έχουμε και όλα αυτά τα σχετικά. Ο κύριος Αργυτάκος πάντοτε πρόθυμος το να μας δίνει εξηγήσεις και πληροφορίες για τα θέματα του Δήμου, είναι εδώ κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχθηκε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Καλούδη. Έχουμε και πολύ καιρό να το πούμε. Έχουμε και πολύ καιρό, ακριβώς. Θέλουμε να κλείσουμε διετία. Καμιά φορά όμως πετάγουμε μέχρι το γραφείο και παίρνω καμία ειδησούλα. Ναι, ναι. Τι να κάνουμε. Κύριε Δήμαρχε, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε και θέλω να σας δηλώσω ότι μέχρι στιγμής φαίνεται ότι είστε επιτυχημένος μέσα από τις δυσκολίες. Δεν ξέρω τώρα το αποτέλεσμα θα δραματίσει. Πολύ μαλακά μου το ξεκινήσατε. Το ξεκινάω μαλακά για να πάμε στα σκληρά μετά. Τα λέω κι εγώ. Όχι. Ξέρετε ότι σας αγαπάμε, σας συμπαθούμε όλος ιδιαίτερος, όλοι οι Σπαρτιάτες, εντάξει, εκτός και ορισμένοι αν έχουν κάποιο άλλο πρόβλημα μαζί σας. Αλλά είσαστε ένας απλός άνθρωπος, καταδεκτικός, και εκείνο που έχει σημασία, κυκλοφορείτε ελεύθερα στους δρόμους και δεν έχετε να φοβηθείτε. Θα σας πω έτσι το μεγαλύτερο εύσημο, θεωρώ, που το εισαγωγικό πάντοτε που μου έχει τύχει μετά την εκλογή, είναι κάποιος μου είπε ότι ξέρεις, σου δίνω συγχαρητήρια, αν και είναι αυτονόητο βέβαια για μένα αυτό, διότι όχι για τα συγχαρητήρια, παραμένεις απλώς όπως ήσουν και πριν εκλεγείς δήμαρχος. Ναι, μόνο λέω, αυτό είναι γεγονός. Αν μας τιμήσει ο λαός με κάποιο αξίωμα, να αλλάξουμε και τρόπο συμπεριφοράς. Αλλήμον. Το θέμα είναι ότι η Σπάρτη έχει ένα μεγάλο βάρος, το οποίο εσείς έχετε την ευθύνη, την έχετε αναλάβει πλέον την ευθύνη και θα πρέπει να προσπαθείτε να το αναδείξουμε το βάρος σαν ωφέλιμο και όχι σαν δυσάρεστο. Το όνομα Σπάρτη είναι γνωστό, είναι σε επίπεδο πλανήτη, ολόκληρου πλανήτη. Ναι, ναι. Και αυτό μας προσθέτει μια ευθύνη ακόμα μεγαλύτερη, σοβαρή, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ταγές της ιστορίας, ναι, ναι, και όχι μόνο. Ξέρετε ότι έτσι όπως ξεκινήσατε με τη γενικότερη περιγραφή, ο κύριος Φωλούς με κάλεσε απόψε να μιλήσουμε για τη γενικότερη πολιτική. Ναι. Όπως το ξεκινήσαμε. Μα όλα όσα έχω σημειώσει, γενικότερη πολιτική είναι. Όχι, διότι εμείς έχουμε στα του Δήμου. Ενταφέμενα βέβαια στη γενικότερη κρίση. Ναι, αλλά τι να το κάνουμε. Αλλά. Και λέω τώρα εδώ, αισθάνθηκα λίγο σαν υπουργός οικονομικών. πάντοτε είναι έτσι. Καρφώνει με ωραίο τρόπο. Έτσι, να χαλαρώσω. Όχι, το ξέρω. Α, πω έτσι. Σήμερα τόσα πολλά χρόνια έκανε μια έκπληξη στο Δημαρχείο.
Τι? Δεν ξέρω αν το. Θα γνωρίζετε ότι είχαμε προκαλέσει έτσι συνέντευξη τύπου με άλλα μέσα του Δήμου εδώ, της περιοχής. Ναι, ναι, το έχω μάθει. Και πριν ξεκινήσουμε, ναι, μου ετέθη από τα μέσα ότι αν δεν δεσμευτώ, και θα σου πω γιατί το λέω έτσι, ναι, ότι δεν θα δώσω συνέντευξη σε άλλο μέσο σε εύλογο χρονικό διάστημα, θα αποχωρήσω. Και είπα, εγώ δεν μπορώ να δεσμευτώ γιατί υποδατήτουμε. Και αποχώρησα. Γιατί όμως σας το λέω? Για να σας δείξω ότι είμαι κεφάτος, ξεκούραστος, ορεξάτος, γιατί θα είχα ταλαιπωρηθεί και εκεί. Οπότε κάνεις ερωτήσεις για όλους. Για όλους, εντάξει, εντάξει. Οπότε είμαστε πως κατά το κεφάτος γυρίζει από το τάδε, ξέρω εγώ. Δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα αυτό. Ότι κανένας. Μην το αναλύουμε. Μην το αναλύσουμε άλλο. Εγώ το είπα έτσι για να θυμίσω. Δεν ξέρω αν υπάρχει όχι, όχι, για μας, για το κανάλι μας. Όχι, τίποτα, τίποτα. Μην το αναλύουμε. Διάθεση, ξέρω εγώ. Εγώ το είπα έτσι για να. Δεν ξέρω πώς το έχετε σχεδιάσει. Θα ήθελα όμως πριν μπούμε στα του Δήμου, έτσι να πούμε για πολύ λίγο χρονικό διάστημα ορισμένα πράγματα για την αυτοδιοίκηση γενικότερα. Μα αυτό ακριβώς. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι, όχι, καταλήγουμε εκεί. Το θέμα είναι ότι ο Δήμος μπορεί να παίξει εκτός από το καθεαυτού έργο του σαν Δήμος, με μια αρχή με ανταποδοτικότητα στο 100% σχεδόν, μπορεί όμως και να παίξει και ρόλο φιλανθρωπικό, ναι, να παίξει ρόλο κοινωνικό τα πιο κάτω, θα τα πούμε. Και νομίζω ότι εσείς ήδη ξεκινήσατε άλλωστε και, με, πούμε, το, και με το κοινωνικό παντοπολείο που αύριο στις 5.30 ώρα έχουμε τα εγγένεια στη Βρασίδα. Μπράβο, ναι. Στην Κρασίδου πόσο είναι? Δεν θυμάμαι τώρα. 70. Πού κοντά είναι, πού κοντά? Είναι απέναντι που ήταν παλιά στρατιωτική αστυνομιακή στα καταστήματα της Λαχαναγοράς. Α, στα καταστήματα, ναι, της Λαχαναγοράς. Επί της Βρασίδου. Επί της Βρασίδου. Α, ωραία. Οπότε μπορεί να έρθουν όποιος, ναι, θέλει εκεί. Υπάρχει άλλωστε η Λαχαναγορά εκεί, οπότε είναι. Είναι σήμα κατά τεθέν, βέβαια. Να σας πω λοιπόν για την αυτοδιοίκηση, ότι όπως η χώρα μας περνάει μια κρίση την οποία. Πριν πάμε στην αυτοδιοίκηση, ναι, εγώ θα ήθελα, επειδή μετέχετε εκλεγμένος ον και στην Κεντρική Ένωση Δήμων της Ελλάδος και είσαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο, ναι, συμμετέχετε πλέον και στην Επιτροπή Θεσμών. Και στην Επιτροπή Θεσμών, έχετε μια μεγαλύτερη προσέγγιση, καλύτερη προσέγγιση. Όχι, μπορώ να πω, ναι, στα γενικά θέματα, ναι, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκτός από προσέγγιση μπορώ να πω ότι μαθαίνω και πάρα πολλά και μέχρι έτσι, έτσι βελτιώσει αρκετούς τομείς. Και θα θέλαμε έτσι να μας πείτε δύο λόγια, ας πούμε, θα τα πούμε προεισαγωγικά. Αυτά που θα πω όλα είναι μέσα από την εμπειρία και τις διαδικασίες που έχουμε στην ΚΕΔ. Α, ωραία, οπότε έτσι έχετε το λόγο. Ναι, είναι γνωστό ότι η κρίση που περνάει η χώρα, που όπως όλοι οι πληρωτικοί έχουν πει ότι της οικονομικής κρίσης προηγήθηκε η κρίση αξιών και ηθικής, έτσι λοιπόν και η αυτοδιοίκηση δεν έμεινε αλόβητη από αυτή την κρίση. Βέβαια η αυτοδιοίκηση, όλα το οποίο είναι ο μόνος φορέας που ασκεί διαχείριση που είναι κοντά στον πολίτη, έχει άμεση επαφή με την κοινωνία και με τους πολίτες και είναι ο χώρος κατ' εξοχήν της συνεννόησης, της σύνθεσης και της συνένεσης. Έτσι λοιπόν αυτά που έχουν γίνει στον χώρο της αυτοδιοίκησης σε αυτό το διάστημα, εάν είχαν γίνει πρώτου βαθμού, με πρώτου βαθμού, εάν είχαν γίνει στην κεντρική κυβέρνηση, δεν θα είχαμε ανάγκη κανένα μνημόνιο. Επίσης πέραν αυτού έχει επιχειρηθεί, δεν ξέρω από ποια μέσα, είναι όμως πανελληνίως γνωστό, μια προσπάθεια συκοφάντησης των αιρετών του πρώτου βαθμού. Με την έννοια ότι κάποια συμβάντα που έχουν γίνει και όπως συμβαίνουν σε όλες τις δομές της κοινωνίας, έτσι είναι, να συκοφαντήσουν την αυτοδιοίκηση. Εμείς λοιπόν λέμε ότι δεχόμαστε τον έλεγχο, γιατί γίνονται έλεγχοι και γίνονται πολλαπλή έλεγχοι, δεν δεχόμαστε όμως σε καμία περίπτωση τον έλεγχο σκοπιμότητος. Τον έλεγχο νομιμότητος τον δεχόμαστε να συζητηθεί. Νομιμότητος, ναι, αλλά ναι, το σκοπιμότητος πάθα κάνουμε και το έλεγχο και άλλο. Δεν μπορεί, με πλέον καταργείται η έννοια και το νόημα της αυτοδιοίκησης. Αυτό είναι σε αυτό είμαστε κάθετοι. Έχετε όμως τέτοια προβλήματα με το ελεκτικό συνέδριο? Αυτό, όχι, με το ελεκτικό συνέδριο δεν πάνε. Παρότι έμαθα ότι σε κάποια συνέλευση του ελεκτικού συνεδρίου ετέθη από μερικούς παρέδρους ότι πρέπει να προχωρούν και σε έλεγχο σκοπιμότητος. Αυτό είναι αντισυνταγματικό βέβαια. Αυτό είναι θέμα που ρυθμίζεται από το Σύνταγμα. Αυτό η αυτοδιοίκηση έδωσε αγώνες για αυτή τη δουλειά. Και δεν πρόκειται να το αφήσουμε. Αυτό πάει να γίνει και με το παρατηρητήριο, το οποίο έχει κάποιες θετικές διατάξεις,
αλλά στην ουσία προσπαθεί να κάνει έλεγχο σκοπιμότητα. Εκεί είμαστε κάθετα αντίθετοι. Όπως κάθετα αντίθετοι είμαστε και στο θέμα της διαθεσιμότητας των εργαζομένων. Και οι θέσεις μας είναι γνωστές. Πιστεύουμε ότι η πολιτεία έκανε λάθος, έπρεπε πρώτα να προκηρύξει τις θέσεις και μετά να τις πάει. Και τώρα τι πετυχαίνει? Να τους πληρώνει για τις 4 μήνες, να μην εργάζονται και μετά να τους βάλει. Ενώ μπορούσε από την αρχή να τους έχει τη θέση που είναι, να προκηρύξει τις θέσεις και να τους πάει απευθείας και να τελειώσει η ιστορία. Και να μην έχουμε άνεργους. Επίσης, επειδή λένε ότι εξπατάλλε στην αυτοδιοίκηση, το να τα άλλο κτλ., να πω το εξής, ότι η συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στο συνολικό χρέος της χώρας μας είναι μόλις 0,9% του δημοσίου χρέους δηλαδή, ναι. Όπως αναγνώρισε ο κ. Ολιρέν. Και το έχουν παραδεχθεί και το κράτος. Άρα, παρόλο ότι λένε, έχουν πει μάλλον, ναι, κάποιοι δήμονες μεγάλοι, ναι, κλπ., ότι πια το κακό παιδί στην Ελλάδα είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι, γιατί έχουν βρει το εύκολο θύμα και προσπαθούν, επειδή οι δήμαρχοι κυκλοφορούν ελεύθερα. Δεν έχουν προβλήματα. Ναι, στον κόσμο. Άλλοι έχουν προβλήματα. Σας λέω και το 0,9. Το 0,9 είναι το πρόβλημα και δεν είναι το υπόλοιπο 99%. Είμαστε ο μόνος φορέας που από το Δεκέμβριο του 2011 έως το Σεπτέμβριο του 2012 μειώσαμε κατά 11% τις δαπάνες μας. Όταν στην κεντρική κυβέρνηση αυξήθηκαν κατά 32%. Αυξήθησαν. Βεβαίως. Μα όχι, λάθος, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Που το είδε, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενώ στους δήμους μειώθηκαν, στην κεντρική κυβέρνηση αυξήθηκαν κατά 32%. Ναι, βέβαια, γιατί εδώ που τα λέμε και ο Κοσμάκης, δήμαρχε, δεν έχει να πληρώσει. Σαφώς. Και τώρα ξεκινήσανε με αυτή την, ναι, με τη ρύθμιση, προσπάθεια, κάτι, ναι, την φορολογική. Ελπίζουμε ότι οι εταιρείες, οι ανώνυμες κλπ. Ελπίζουμε. Πάνε στο 15%. Ελπίζουμε. Και όχι 45% που λέγανε. Επίσης, οι δήμοι μειώθηκαν από 709, όπως ξέρετε, κατά 709. Ναι. Τα νομικά πρόσωπα των δήμων και οι επιχειρήσεις τους κατά 4.500. Ενώ οι περικοπές των εσόδων τους από τον κρατικό προϋπολογισμό ξεπερνούν το 60%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούν να μιλούν για σπατάλες. Βέβαια, από τα πολλά νομικά πρόσωπα που καταργήθηκαν, ελάχιστα στους μεγάλους δήμους είχαν λειτουργικά έξοδα. Αλλά δεν έχει σημασία όμως, υπήρξε σημαντική μείωση. Όχι, νομίζω ότι εδώ στη Σπάρτη, επίσης, τα νομικά πρόσωπα που έχουμε, ναι, ναι, νομίζω ότι δεν είναι. Πόσα είναι, ναι, τρία νομικά πρόσωπα. Τρία νομικά πρόσωπα τα οποία, ναι, και μάλιστα δεν απορροφούν και κεφάλαια. Έτσι. Όχι, είναι δραστηριότητες, είναι το κοινωνική πολιτική αλληλεγγύη. Κοινωνική πολιτική κλπ. Είναι αθλητισμού, πολιτισμού, περιβάντος, είναι αθλητικός οργανισμός του Δήμου Σπάρτη που είναι, ναι, στα όρια εδώ παλιά, που έμεινε, ναι, για λόγους ότι είναι κάτι πιο το ξεχωριστό. Ναι. Είχε, να πω όμως ότι για τον κρατικό προπολογισμό έχουμε κάθετη αντίθεση, διότι με αυτά που προβλέπει ο νόμος. Φέτος μας μειώνουν κατά 561 εκατομμύρια ευρώ. Για όλη την Ελλάδα. Ναι, όχι για εμάς, είχαμε εμείς. Μας μειώνουν και μας μειώνουν. Παρ' όλα αυτά, είχατε δηλώσει ότι πέρυσι ότι στον προϋπολογισμό και μάλλον στην απόδοση, στον ισολογισμό, είχατε περίσσευμα. Ναι, κοιτάξτε, λεώνασμα. Πάντοτε μένει με τη νέα ταμιακό υπόλοιπο που δεν μπορεί να απορροφηθεί, δεν μπορεί. Μπράβο, να μετάλλει. Ναι, 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 ναι. Και έχουμε και ένα πρόβλημα και τώρα στην κατάρτιση που προπολογίζουμε, το ταμιακό υπόλοιπο. Δεν μας επιτρέπουν να το χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε. Μας λένε θα το πάτε ή στις ισοφυλές, σωστό είναι, ναι, ή σε επενδύσεις. Μα πώς θα μου λες να το πάω σε επενδύσεις αν έχω πρόβλημα διοικητικό και δεν μπορώ να έχω τις δαπάνες στις λειτουργίες να εξασφαλίσω? Σημειωτό είναι ότι οι δαπάνες, οι επενδύσεις, σημαίνει ότι υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν προσωπικό, ναι, μηχανική, ναι, το ένα, το άλλο, κατασκευαστές, αλλά σε, εργολάβοι. Σε κατευθύνει να κάνεις έργα όταν ενδεχομένως δεν έχεις πληρώσει τις λειτουργικές δαπάνες. Αυτή είναι η δέσμευση. Λοιπόν, εμείς λοιπόν σε όλα αυτά είμαστε αντίθετοι και λέμε ότι ως εδώ. Διότι ξέρετε, όταν περιορίζουν την ενίσχυση την οικονομική της αυτοδιοίκησης, αδυνατεί να εκπληρώσει τις παροχές προς τους πολίτες. Θα μειωθεί η κοινωνική πολιτική. Θα αυξηθούν τα τέλη. Δεν θα γίνουν τα έργα που είναι να γίνουν. Θα τα πούμε και για τα τέλη. Αυτά λοιπόν έτσι ως προς το γενικό θέμα της διοίκησης. Της αυτοδιοίκησης. Της αυτοδιοίκησης γενικότερα. Εμείς λοιπόν σε αυτά τα πράγματα είμαστε κάθετα αντίθετοι. Τώρα, αν θέλετε, μπορούμε να μπούμε στα θέματα του Δήμου. Αν θέλετε να κάνουμε μια γενική τοποθέτηση, να πιάσουμε το εγώ μετά. Εγώ θα ήθελα, νομίζω ότι εχθές για πρώτη φορά στα χρονικά, εσείς σαν δήμαρχος ανακοινώσατε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο τους εκλεγμένους εκ μέρους σας, επιλεγμένους, ναι, εκ μέρους σας, σωστό αυτό είναι, ναι, αντιδημάρχους. Και γενικά έχετε προχωρήσει πλέον στην
διοργάνωση του Δήμου από πλευράς θεσμικών οργάνων. Ναι, μάλιστα να σας πω ότι αυτό... Και μάλιστα είχατε και ευμενέστατα σχόλια και αποδοχή από το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου, μηδέ και της αντιπολίτευσης. Ναι, να σας πω έτσι, θεωρώ, για λόγους αρχής και μόνον, ότι δεν μπορώ να δώσω ένα δελτίο τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να λέω τις αλλαγές που θα επέλθουν, χωρίς να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι έντιμο αυτό. Θεωρώ ότι είναι λόγοι διοντολογικοί. Διοντολογίας και σωστό. Και θεώρησα ότι. Γι' αυτό και καμιά φορά. Και γι' αυτό ακριβώς. Δεν έχετε και το δικαίωμα, εάν δεν τους υπολογίζετε σε κάποια πράγματα. Δεν έχετε και το δικαίωμα να ζητάτε κάποια πράγματα. Είναι θέμα, όπως σας είπα, διοντολογίας. Έτσι. Και γι' αυτό το έκανα αυτό. Το ανακοίνωσε πρώτα και στο συνδυασμό που συνήλθαμε. Το είπα και εκεί και νομίζω ότι πλέον. Είχατε θετικότατη αντίδραση. Ναι, οφείλω να το πω και να ευχαριστήσω και τους επικεφαλείς των άλλων παρατάξεων και όλους τους δημοτικούς συμβούλους, γιατί είπαν ότι είναι η πρώτη φορά και μάλιστα επεσήμανα και ένα άλλο ότι έγινε και πολύ νωρίτερα. Ενώ συνήθως γίνεται μετά από τον Ιανουάριο, ενώ πρέπει να λάβουμε από 1η Ιανουαρίου, εγώ τους ανακοίνωσα από τώρα και το είδαν θετικό και αυτό. Από 19 Δεκεμβρίου ναι. Είναι στον αέρα που λέμε. Ναι, ναι. Και τώρα επειδή κάνει κρύο, μην κρυώσουν. Στον αέρα. Έχει την καλοσύνη γιατί. Να σας πω. Να μας πείτε ποιους έχετε επιλέξει. Ναι, οι αντιδήμαρχοι είναι ο κύριος Καραχάλιος. Στα τεχνικά θέματα. Στα τεχνικά. Εκεί που ήταν δηλαδή ο κύριος Κερπέτης. Ναι, ναι. Ωραία. Ο κύριος, το λέω για να καταλάβουν τηλεθεατές μας. Ο κύριος Κοκορός θα είναι διοικητικό οικονομικό. Ο κύριος Μπουγάτης θα είναι στη Δημοτική Ενότητα Μιστρά και θα δούμε τι άλλο θα γίνει. Ναι. Ο κύριος Ατσάλας θα είναι στη Δημοτική Ενότητα Θεραπνών. Θεραπνών. Ο κύριος Καδομήρης στη Δημοτική Ενότητα Πελάνας. Ξεχάσαμε κάτι. Ο κύριος ο Παρασκευάς ο... Καλομήρης. Το είπα τώρα. Α, ναι, το είπα. Ναι. Είπα τώρα. Ναι. Είναι οι δύο εκεί. Φάριντος θα είναι ο κύριος Κονίδης. Ξέρετε τώρα από τους έξι αντιδημάρχους, οι δύο δεν θα έχουν έξοδα παραστάσεων. Αυτό έχει μαθευτεί. Ναι. Ποιοι δεν θα έχουν. Θα είναι οι δύο που προφανώς έχουν οικονομική σχέση με το δημόσιο. Πληρώνονται από εκεί. Δεν θα ζητήσουν να πληρώνονται από το Δήμο. Απλώς θα, αλλά δεν θα, έχουν θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Δήμο. Ναι, ναι, ναι. Όχι θα φύγουν από την υπηρεσία τους. Ναι, αλλά θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όμως στο Δήμο. Ναι, σαφώς. Σαν αντιδήμαρχοι. Σαφώς. Οπότε δεν χάνε μεν τη θέση τους ναι, ναι. Για να μπορούν να επιστρέψουν κάποια στιγμή όταν θα. Και επειδή τώρα να σας πω για κάτι άλλο, ότι από πρώτη μας έρχονται 200 νέες αρμοδιότητες. 200! Εκεί και δεν έχουμε θέση πλέον, γιατί την πρώτη φορά που έγινε το Καλλικράτη μας εξαπάτησαν. Εάν δεν έρθει το προσωπικό που απασχολείται μέχρι τώρα μαζί με τον εξοπλισμό και τις δαπάνες, δεν θα παρακτηρήσουμε καμία αρμοδιότητα από την πρώτη. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν μπορεί να μας φορτώνουν συνεχώς με αρμοδιότητες και γιατί το είπα τώρα ότι έχει τη δυνατότητα ο Δήμαρχος να αναθέτει ορισμένα καθήκοντα σε Δημοτικό Σύμβουλο. Ναι. Και επειδή διευρύνεται πολύ το αντικείμενο, θα κάνω χρήση και αυτού του. Χωρίς αμοιβή. Χωρίς αμοιβή. Χωρίς αμοιβή. Οι σχολικές επιτροπές παραμένουν οι ίδιες. Οι σχολικές επιτροπές ενδεχομένως να έχουμε μια αλλαγή. Αλλά και στα μέλη τα μέσα θα γίνουν αλλαγές και εκεί. Εδώ θέλω να πω το εξής για να. Ευχαριστήσω και να έτσι συγχαρώ και τους δύο προέδρους, τον κύριο Κανακάβου και τον κύριο Κοκορό, διότι εξ αρχής είχαμε πει δεν θέλουμε να υπάρξει κανένα πρόβλημα, μα κανένα σε ό,τι έχει σχέση με τη θέρμανση και τη λειτουργία των σχολείων. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είπαμε και κάποια κονδύλια, ειδικά θα πάνε μόνο για τα σχολεία και τις ανάγκες τους, πέραν από αυτά που έρχονται από το κράτος. Να εκμεταλλευτώ τη συζήτησή μας, θα παραμείνουν οι δύο. Πολλά ρωτάτε. Πολλά ρωτά. Μία αλλαγή θα γίνει από την πραγμάτων. Καλά, ο κύριος Κοκορός θα γίνει αντιδήμαρχος. Ο κύριος Κανακάκος έχει ανταπεξέλθει πολύ καλά στα καθήκοντά του. Ναι. Και θα παραμείνει. Δεν σημαίνει ότι αντιδήμαρχοι που ήταν μέχρι τώρα δεν ήταν καλοί. Να πω όμως κάτι και θέλω να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερως όλους. Τον κύριο Συνοδεινό, τον κύριο Σκρεπέτη, τον κύριο Βέργαδο. Ο οποίος κύριο Συνοδεινός έχω ακούσει που συζητάμε τον κύριο Καρμίρη, τον καθένα. Να σας πω ότι γιατί. Θα βοηθήσει όσο μπορεί. Όλοι θα βοηθήσουν. Δηλαδή, γιατί να τους ευχαριστήσω. Διότι μαζί με αυτούς και με τους άλλους βέβαια, αλλά κυρίως με τους έξι αντιδημάρχους, είχαμε το δύσκολο έργο να στήσουμε το Δήμο στο νέο ξεκίνημα. Τα προβλήματα ήταν πάρα πολλά. Τα προβλήματα ήταν πάρα πολλά. Πιστεύω ότι έχουμε μπει σε ένα αυλάκι.
σε ένα καλούπι και πιστεύω θα από πάνε από αυτά καλά. Τα 52 δις που θα πέσουν στη, θα έρθουν στα ταμεία. Εντάξει, αυτά θα πάνε για τις λήξεις. Θα πάνε για τις λήξεις πρόθεσμες οφειλές των Δήμων. Α. Ο Δήμος Πάρτης δεν έχει λήξεις πρόθεσμες. Και λέω έπρεπε να είχαμε. Διότι πρέπει να γίνει κάτι στην Ελλάδα να επαινούν και αυτούς που είναι συνεπείς. Δεν σημαίνει ότι οι άλλοι είναι συνεπείς που δεν έχουν τουλάχιστον προβλήματα. Ναι. Και δεν επιβαρύνουν. Θα υπάρχει κάποιο πόνους και για αυτούς. Όχι μόνο για αυτούς κάτι θα δώσουν. Δεν μπορεί να μην δώσουν. Κοιτάξτε, θα είναι όμως θα πάρουν. Αυτά που θα δώσουν σε εμάς θα τα πάρουν και αυτοί που θα έχουν κάνει, θα έχουν τις άλλες διευκολύνσεις με τα λήξεις πρόθεσμα. Αυτό είναι. Δεν πειράζει. Εντάξει. Θα πέσουν στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, εντάξει, τι να κάνουμε. Και είναι σημαντικό αυτό. Πέστε μου, έχετε καθορίσει άλλες αρμοδιότητες στη διοίκηση γενικά? Ναι, είναι όλα, Δήμου, όλα φτιάχνω. Έχουμε, ας πούμε, τον Δημήτρη τον... Λάζαρη, ο οποίος είναι γενικός γραμματέας της θητείας. Και νομίζω είναι και σωστή η επιλογή αυτή, ήταν πολύ σωστή. Τουλάχιστον έτσι, εγώ προσωπική άποψη. Με τον Δημήτρη συνεργαζόμαστε χρόνια. Και προσωπική είναι ένα άνθρωπο που έχω εμπιστοσύνη, ήταν χρόνια στη δημόσια διοίκηση, ήταν χρόνια αιρετός. Έχει αποκτήσει. Τώρα αποδίδει όμως. Στην εμπειρία, βεβαίως αποδίδει. Αποδίδει. Και έχω και ένα θάρρος μόνο του, ξέρετε, να φωνάξω λίγο παραπάνω. Γιατί εγώ όμως αγαπάω, φωνάζω. Αυτό το ξέρω. Έχω ήδη έναν αντίληψη. Τι να κάνουμε. Να πούμε λοιπόν τώρα, να πούμε έτσι λίγο έτσι. Το όραμά μας, σαν Δήμος, όλα αυτά. Και μετά θέλετε να πιάσουμε το μίσος, ό,τι θέλετε. Ναι, μα δεν υπάρχει. Να πιάσουμε τομέα-τομέα. Τα οικονομικά είπαμε ότι περιμένουμε. Θα πούμε λίγο τους στόχους που έχουμε. Ναι. Δύο σειρούς. Να πούμε ότι εμείς το σύνδεσμό μας τον βασίσαμε σε μια συστηματική και στοχευμένη έρευνα που αφορούσε στο εσωτερικό-εξωτερικό περιβάλλον της περιοχής του Δήμου μας.